Προσοχή. Πάμε γρήγορα σε μια εξέλιξη που έχουμε τη τελευταία στιγμή. Πριν από λίγο μάθαμε ότι το 68 το είδαμε και νωρίτερα στην Άννα και στον Γιώργο. Διασώθηκαν βόρειο-δυτικά ναι. Λέρο, έτσι. Λέρο. Από σκάφο. Επιχείρησαν λιμενικό και πολεμικό ναυτικό. Σε εστιαφόρο βρίσκονταν οι μετανάστε. Σωστά. Σε ένα εστιαφόρο ή βάρκα. Δεν ξέρουμε πού. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα ρώσικο πλοίο το οποίο βρισκόταν σε διεθνή υδατά. Εδώ αυτό το πλοίο κατάφερα να του διασώσει. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα ρωσικό, αν δεν κάνω λάθος, που βρισκόταν σε διέλευση εκείνη την ώρα. Το οποίο έσπευσε για αυτό να του διασώσει. Αλλά την όλη δουλειά την έκανε το συγκεκριμένο φορτηγό, το οποίο έχουμε τη φωτογραφία του πριν από λίγο. Αυτό είναι το σκάφο του λιμενικού. Ε, κατάφεραν να διασώσουν του 68 και του έχουν μεταφέρει τώρα στην Φλέρο. Φλέρο. ε, Είναι καλά, μαθαίνουμε, στην υγεία του. Ε, περιμένουμε να μάθουμε περισσότερο, αν βρίσκεται και μεταξύ αυτών ο λαθροδιακινητή. Από πού ξεκίνησαν. Δεν έχουμε λεπτομέρειε ακόμα. Σε λίγο θα έχουμε τι πρώτε αναφορέ. Και βεβαίω γιατί να βάγησαν. Γιατί θε... να βάγισαν, γιατί πάλι μία μέρα μετά πάλι τον τραγικό ναυάγιο στην πύλο δύο ξανά. Πάλι μετανάστες εντοπίστηκαν στη οφόρο. Σήμερα ξανά. Πόσα δε δεν ακούγονται, πόσοι χάνουν τη ζωή τους ξανά και δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Γίνονται όλα τα ίδια και τα ίδια. Αυτό θέλει ριζικά να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό φυσικά. Αυτό είναι το φορτηγό πλοίο που τους διέσωσε. Λοιπόν.